Τορνάτος, παιδιά, εκεί στο Far West, μακριά παρέα με την τόλη του ορμά. Σε κάθε τσακωμό ή καυγά, όλους τους κακούς νικά και σαν τις μύγες κάτω τους πετά. Πιο γρήγορος κι από αστράπη ή τρέχει όπου χρειαστεί, κι ας είναι ένας στοχός και μόνος cowboy. Και ποιος κακός δεν το μισεί. Η Ντάλτον όμως πιο πολύ. Φτωχή και μου είναι καουμπόι. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να παροτρύνω όλους σας να εξακολουθήσετε την ακούραστη προσπάθειά σας, που είναι το ελιξίριο της πρόοδου για την επιχείρησή μας και μας δίνει κουράγιο για το μέλλον. Θα εγκαταλείψω τώρα το πόντιουμ για να δώσω τη θέση μου στον Αντιπρόεδρο για λίγα λόγια. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, δυστυχώς. Αν δεν πετύχει, θα κλείσουμε το μαγαζί. Μην ανησυχείς, στο πάνω μου. Θα ξαναπούμε τα βασικά άλλη μια φορά. Θα μπούμε στην πόλη, θα πλησιάσουμε τον κόσμο και θα του δώσουμε το δείγμα. Ένα για κάθε πελάτη. Το κάκτου τόνου στυλιγμένο με ωραίο χαρτί και θα πούμε... Είναι η ώρα για ένα ποτηράκι τώρα. Να φορέσουμε το γέμμα μας με το κάκτου τόνου, το κατάλληλο ποτό. Κύριοι, ας πιούμε στην επιχείρηση Άγιος Βασίλης και μακάρι το κάκτου τόνου να γίνει γνωστό από το Σανταφέ ως το Ελπάσο. Αναρωτιέται κανείς αν θα ήταν καλό να μην είχε τόσο πολύ ανθρακικό αυτό το ποτό. Αβερέν, μπορείς να μην κουνιέσαι. Ταρνίζομαι. Συγγνώμη, Τζόελ. Όχι, Αβερέν. Εσείς τα κάνατε άνω κάτω. Δεν θα μαζέψω εγώ τα παιχνίδια σας. Σταμάτα να μιλάς την αγαπημένη μας μαμά. Γιατί δεν μας δίνεις και μας τη σκάλα. Τι θέλετε για να αποδράσετε. Δεν είμαι χαζός. Hey, Bob. Μήπως τέσσερα σοκολατάκι για να γλυκαθείς λιγάκι. Μ' αρέσει με ρούμι. Ναι, είναι νόστιμο. Έχει κανένα άλλο. Εμπρός, τροφίδες στη δουλειά. Μα τι κάνεις, Τζο, Κυλήθη, βοήθηστε με! Στο λέω, Μπομ, αυτό είναι τέλειο γλυκό. Είναι πεντανόστιμο. Να είμαστε! Αν το βουνό δεν πάει στους Ντάλτον, τότε οι Ντάλτον πάνε στο βουνό! Ιουχου! Τζόε, είσαι ιδιοφία! Αβερέλ, κανόνισε το σκηνή, σε παρακαλώ! Όχι, όχι! Αβερέλ, όχι, μην το κάνεις τούτο! Αυτή ήταν από τις καλύτερες αποδράσεις, Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων! Δεν θα μου πει κανείς ευχαριστώ! Σκάσε πια, Αβερέλ! Λοιπόν, πάμε για δουλειά, φίλε μου. Πού είναι οι Ντάλτον, ξανά φύγαν. Όχι μόνο αυτό, δεν τελείωσαν και τη διακόσμηση. Θα φωνάξουμε τον Λουκι Λουκ για να τους μαζέψει. Δεν πρέπει να τον ανησυχούμε. Είναι άσχημο να χαλάσουμε τα Χριστούγεννα του καουμπόι. Θέλω πολύ να γυρίσω στο σπίτι μου. Στο λέω Ντολί, θα περάσουμε πραγματικά καουμπόικα Χριστούγεννα. Ονειρεύομαι τη μυρωδιά του καλοψημένου καφέ. Α, Λούκι Λουκ, θα έρθει στο χριστουγεννιάτικο μας τραπέζι απόψε. Κύριε Δήμαρχε, Κάθε χρόνο μας τίνεις χαζό, αγόρι. Μα απόψε θέλω πάρα πολύ να έρθεις.
Να, σκοπεύαμε εγώ και η Ντόλι να... Ανοησίες, μικρέ. Πέρσι κυνηγούσες τον Billy the Kid και πριν 2 χρόνια τον Jesse James. Λυπάμαι. Φέτος δεν έχεις δικαιολογία. Άσε που η Μάργαρετ έφτιαξε μια υπέροχη πίτα μόνο για σένα. Κατά μάνα, κατά κύρι, αν πιάνεις το νόημα. Λοιπόν, όλα κανονίστηκαν, έτσι. Στις 9 δυνάχησης. Θα λέμε, κύριε Λουκ. Και έτσι κατάφεραν και παγίδεψαν για τα καλά το μοναχικό καουμπό. Δεν υπάρχει πιο γρήγορο στο χιονοπόλεμο από την Οκλαχώμα ως το Ρίο Γκράντε. Είσαι πολύ κουρασμένος και γέρος, Λουκι Λουκ. Στις μέρες μου τα πιτσιρίκια στόμα είχανε και μιλιά δεν είχανε. Στιβ! Μπορεί να σταθώ τυχερός απόψε και να το σκάσουν οι Ντάλτον. Όταν ο κόσμος του Chester Gulch δοκίμασε το κάκτους τόνους, πήρε τον καημένο τον Φράνσις και τον Βαρθολομαίο και τους περιποιήθηκαν με πίσα και πούπουλα. Και ο Wesley μου είπε ότι ο γκόμινο ο αρχηγός των Απάτσι μετά από μια γουλιά ξέθαψε το τσεκούρι του πολέμου. Πήρα αυτό ο Θόρυβον. Είσαστε τυχεροί! Σίγουρα, καημένοι μου ταξιδιώτες, θα χαίρεστε πάρα πολύ που βλέπετε εμάς τους τέσσερις και... Δεν μπορώ να πω το ίδιο για σας! Ιντάλτον! Άβερετ, δεν σου είπα να μην αφήνεις τα πακέτα! Και να απογοητεύσω όλα τα παιδιά του Nothing Glass! Ποιο είναι το σχέδιο, Τζοέ? Θα πάμε πάρα πολύ προσεκτικά στην τράπεζα και θα τη ληστέψουμε. Και πώς μπορούμε να είμαστε προσεκτικοί όταν όλοι μας κοιτάζουν? Δεν μας πειράζει! Θα μας περάσουν για οι βασίλειες. Χαμογελάστε και χαιρετήστε. Προσπαθήστε να φέρεστε και φιλικοί. Κοίτα, Στιβ, παρέλαση οι βασίλειδων! Γεια σας! Γεια σου, μικρέ! Θες να πεις κάτι στον Άι Βασίλη? Ότι είναι χαζός. Ακριβώς όπως εσύ και η μαμά σου. Ηρέμησε, Τζοέ. Πρέπει να είσαι γλυκός. Και φιλικός, Τζοέ. Δεν επιτρέπεστε καθόλου. Τι γνώμη θα σχηματίσει για τον Άι Βασίλη? Ότι είναι χαζός. Και η ανάσα του θα σκότωνε άνθρωπο. Είναι αλήθεια, Τζοέ. Η ανάσα σου μυρίζει χειρότερα και από ψόφιο κρέας. Σταμάτα, αλλιώς θα το πω στη μαμά. Μα η Βασίλης θα σε πάρει στα γονότα του τώρα. Ελάτε, πάμε. Θα πάμε στην τράπεζα, Τζοέ. Καλά Χριστούγεννα. Ήσασταν καλό παιδί, κύριε. Αρχίσαμε να μην ξαναπιάω και σταγόνα στη ζωή μου. Αρχίσα να τα βλέπω όλα διπλά. Καλά Χριστούγεννα. Έδωσε τα λεφτά στον Άγιο Βασίλη που στεκόταν στην είσοδο! Χριστούγεννα είναι! Ο Άι Βασίλης λέει, δώσε τα πιο πολλά, φίλε! Ναβέλ, βάλε αυτό στο καλάθι! Μα τι κάνει αυτός ο ηλίθιος ο Άβερελ? Έρχομαι, Τζοέ, έρχομαι! Θέλω να... Ο Λουκι Λουκ! Ο Λουκι Λουκ, να φεύγουμε! Τζοέ, με είδανε, τι να κάνω! Μπλόφαρε, ανόητε, τι άλλο να κάνεις! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα, παιδιά μου! Άρχισε να τους μοιράζεις δώρα! Καλά Χριστούγεννα! Καλά Χριστούγεννα! Ευχαριστώ, καλή μου άνθρωπε! Καλά Χριστούγεννα!
Πολύ ευγενικό. Έχω κι εγώ κάτι για σένα. 30% έκπτωση σε όλα τα φέρετρα. Ανέβα απόψε στις 9 ακριβώς. Η Μάργαρετ έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Καλύτερα να ξεπέρναγε εμένα. Τζοε, δεν μοίρασα ακόμα όλα τα δώρα μου. Αβερέλ, αυτό το κοστούμι σου πήραξε το κεφάλι. Τζοε! Nothing else. Πρέπει να μάθουμε πώς πήγε η διανομή εδώ πέρα ή αν πέταξαν το πακετά στο γκρεμό όπως κάνανε τα περσινά Χριστούγεννα. Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι την εργατική τάξη. Είναι αλήθεια. Βοήθεια, βοήθεια! 4 οι βασίλειδες έκλεψαν την τράπεζα. Κάνει αναρχία. Αυτή είναι! Πιάστε τους! Ψεύτικη, άι βασίλειδες! Είναι απαράδεκτη! Σιγά, σιγά, κρεμάστε τους! Κρεμάστε τους! Είπα, σιγά, δεν είμαι κλέφτης εγώ! Όχι! Την κρεμάλα! Αφήστε με! Αφήστε με, παιδιά, είμαστε! Την κρεμάστε από μαόνι και μετάξει με ωραία τελειώματα! Δεν είναι τρόπος αυτός που φάρεστε! Στο πέτα! Είμαι διασκητής, παιδιά! Όχι, παιδιά, αλλά πώς κάνετε! Τίθηκα η βασίλισσα. Αυτό το δέντρο έχει αρκετά στολίδια. Κύριε, σας υπενθυμίζω ότι αυτό είναι καθαρά υποκειμενικό. Τι σημαίνουν όλα αυτά εδώ? Αυτοί οι δύο λίστεψαν την τράπεζα. Οι συνεργάτες τους ξέφυγαν. Όχι, όχι, όχι. Είπες πως ήταν 4? Κάποιος έκλεψε τα 4 άλλα. Ευχαριστώ, Άι Βασίλη. Δάλτον! Οι Δάλτον μας κλέψανε! Μη βιάζεσαι, Λουκ! Ξεσπάει καταιγίδα! Δεν πρέπει τώρα να κυνηγήσεις τους Δάλτον! Τουλάχιστον περίμενα να τελειώσει το τραπέζι. Πρέπει να κάνω το καθήκον μου. Στιβ, έτσι και σε πιάσω στα χέρια μου, θα σου πω εγώ. Έλα εδώ, παλιόμενο. Έλα εδώ, θα σε πάρω κάτω εγώ και σου πω εγώ. Άντε, πάμε τώρα, Ντόλι. Τι σου συμβαίνει? Ποιος μαζοκιστής θα τραπέτευε με τέτοιον καιρό, ε? Να σε φρόνιμη και θα σου πάρω καινούρια σέλα. Πρέπει να είσαι πολύ μικρός για να βροδοκείς το άλογό σου. Άσε που τη σένα την αγόρασες και πρόσφατα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Ντάλτον ελεύθερους χριστουγεννιάτικα. Μα για χαζί με θεωρεί. Δεν τον ανησυχούν οι Ντάλτον, αλλά η Μάργαρετ. Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι ηλίθιος. Κι άλλο μπουκάλι. Μου είπες να κρύψω τα λεφτά και το έκανα. Δεν σου είπα να τα κρύψεις μέσα σε ένα από τα πακέτα που έδωσες! Όταν κρύβω κάτι, το κρύβω καλά. Ηλίθεια! Κάποιος τυχερός άνθρωπος πήρε το πακέτο με τα λεφτά. Θα περάσει καλά Χριστούγεννα! Θα περάσει κανείς τα Χριστούγεννα! Γυρίσουμε στην πόλη. Χαβερέ! Είναι ειλικρινής, είναι σοβαρός, είναι πρακτικός και δυνατός και από τον Κάπτεν Κουκ, ο Λουκ! Η κουκλίτσα μας έγραψε αυτό το τραγουδάκι μόνη της. Δεν βρήκα μου η καταληξία με τον Λουκ. Γιατί δεν είπες Προύτς, ρημάρι! Γιατί με χτύπησε τώρα, τη βοηθούσα! Ας καθίσουμε όλοι να φάμε, εντάξει! Βλέπεις, είσαι καλύτερα εδώ από ότι θα ήσουν μέσα στο κρύο να ψάχνεις τους Ντάλτον. Το άλογο μου θα συμφωνούσε μαζί σου. Κυρίως γιατί αυτοί οι εγκληματίες τα έχουν πάει πολύ μακριά τώρα! Αυτή είναι, Τζοε, και το έχουν! Μη μία πρόποση στην γεια σου, περιστεράκι μου. Όχι, δεν είναι αυτή, Αβερέλ! Τζοε, και σε αυτόν έδωσα πακέτο. Ελλάδα!
Ελάτε, καλή μου φίλη. Ελάτε στο φως. Ούτε αυτό το πακέτο ήταν. Αυτό το πράσινο πράγμα μου έχει ταράξει το στομάχι μου. Τι τρέχει, φίλε μου, μήπως ήταν κάτι που είπα. Δεν πειράζει, Όσκαρ, θα περάσουμε οι δυο μας, όπως κάνουμε πάντοτε. Λάχανο και χοιρινό. Κανείς δεν το φτιάχνει όπως εσύ, Ρεβέκα. Ήταν καταπληκτικό. Πολύ νόστιμο. Αν θες, πάρει λίγο ακόμα, καλέ μου. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Θέλω να προσέχω το βάρος μου. Αλλά αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα να μου δώσετε ένα μεγάλο κομμάτι για την τόλη του αλογό μου. Γιατί να μην περάσει και αυτή καλά τα Χριστούγεννα. Αυτός είναι. Σε αυτόν το έδωσα. Λοιπόν, ξαναβρισκόμαστε. Τζακ, μια χιονόπαλα, παρακαλώ. Καλά Χριστούγεννα! Είναι ο κοντός ο Άι Βασίλης με την άσχημη αναπνοή. Θα τον φυτέψω μέσα στη χριστουγεννιάτικη πουτίνκα. Ηρέμησε, Τζο. Πάρε τα λεφτά να φύγουμε. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Όχι. Από μένα για σένα, Ιούλια. Καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστώ, Ρεβέκα. Και αυτό είναι για σένα. Καλά Χριστούγεννα, καλή μου. Αυτό ακριβώς που ήθελα. Πω, πρώτη φορά που δεν μου δώσανε σόρχα. Καλά Χριστούγεννα από μας για σένα. Πού είναι, πού είναι, είπα. Τι ακριβώς ψάχνετε? Θέλουμε τα δώρα μας. Θυμάσαι, Τζόε, ζήτησα ένα αυθεντικό τόξο των Απάτσι και ένα καινούριο ζευγάρι πιτζάμες. Σκάσε, Αβερέλ. Πού είναι το δώρο που είχε σήμερα το πρωί στην πόλη, Αβερέλ? Μα δεν το έχω πια. Το έδωσα στο Τζέτ Σμιθ, το γείτονά μας που είναι φρουρό στη φυλακή. Στη φυλακή! Αν βιαστούμε, θα προλάβουμε να τραγουδήσουμε τα κάλαντα. Εντάξει, εντάξει. Θα σου φυλάξω λίγη πίτα. Τι συμβαίνει? Η Ντάλτον! Πού είναι? Φύγανε πριν 10 λεπτά. Τότε γιατί έχετε ακόμα τα χέρια στον αέρα? Όταν φύγανε, μας είπαν να μην κουνηθούμε. Ξέρετε που πήγανε? Πήγανε στη φυλακή! Ψάχνουνε για ένα πακέτο που έδωσα στο γειτονά μου, τον Τζετ Σμιθ, τον φρουρό. Λοιπόν, τώρα κατεβάστε τα χέρια σας και φάτε λίγη από τη διάσημη πίτα της Μάργαρετ. Ο κακός ο Άι Βασίλης την έφαγε. Ποιος είναι εκεί? Ήταν! Ήρθατε να περάσουμε όλοι μαζί τα Χριστούγεννα? Φτάνουν τα αστεία! Θέλουμε τον Σμιθ! Έχω δει πολλές φορές τους Ντάλτον να το σκάνε, μα δεν τους έχω δει ποτέ να επιστρέφουνε μόνοι τους. Το δώρο του Δημάρχου! Δεν το έχω πια! Το έδωσα στο Λουκί Λουκ! Ήθελα να τον ευχαριστήσω για τις τόσες φορές που σας έφερε πίσω σε μας. Τσο! Είσαι εντάξει? Πες κάτι, Τζοε! Πάμε πίσω στην πόλη. Τζοε, τα ακούσεις αυτό? Ακούγονται σαν καμπάνες. Ο Άι Βασίλης έχει τέτοιες καμπάνες. Πρέπει να είναι ο Άι Βασίλης με αυτές τις καμπάνες. Υπέροχο. Μα είναι αλήθεια, έτσι καταλαβαίνεις το έλκυθρο του Άι Βασίλη. Χαλάρωσε, Αβερελ. Ναι, καλά. Λες και μερικοί κάναν διδαρχόντουσαν. Μην ξεχάσεις τις πιτζάμες μου και το τόξορο να πάτσει. Δεν μπορούν να περάσουν πιο γρήγορα αυτές οι διακόπες. Θα έχω πεθάνει από το κρύο.
Λουκ, φύγε από εδώ! Καλά Χριστούγεννα και σε σένα, Τζοέ. Το πακέτο, Λουκ. Δώσ' μου το πακέτο. Δεν το έχω. Το έδωσα στον καημένο το φτωχό ζητιάνο. Υπάρχει η Βασίλη τελικά! Τζοέ, το όπλο μου πάγωσε τελείως. Και το δικό μου, Τζοέ. Τα δάχτυλά μου έχουν παγώσει, Τζοέ. Δεν μπορώ να τα λύγησω. Μικρέ, είσαι ο πιο γρήγορος στο χιονοπόλεμο σε ολόκληρη την Αμερική. Θέλω τόσο πολύ να πω σε όλους ότι είδα το Δάι Βασίλη. Φοβάμαι ότι η επιχείρηση Άι Βασίλη ήταν τόσο καταστροφική που δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσω, κύριε. Και το κάκτους τόνους δεν ξανακούστηκε. Μα δεν πήγαν όλα στράφη, γιατί μερικά χρόνια αργότερα ένα καινούριο αναψυκτικό θα χρησιμοποιήσει τον Άι Βασίλη για τη διαφημιστική του καμπάνια. Ο κόσμος δεν θα είναι πια ο ίδιος. I'm a full lonesome cowboy.